Νομίζω ότι ο Σταύρος Ιωαννίδης, αν δεν γυρίσει όλες τις πόλεις της Ουκρανίας, δεν θα ησυχάσει. Κοίταξε, τώρα επέστρεψε στο δυτικό μέτωπο ο Σταύρος. Ναι. Σε μια λογικά πιο ήρεμη περιοχή. Θα το δούμε κατά πόσο θα παραμείνει έτσι. Σταύρο, καταρχάς, καλημέρα. Καλημέρα, και καλή αρχή ξανά. Καλή σας ημέρα. Τώρα μπήκε, έγινε χούι τώρα, αυτό τελείωσε. Από τα στα δυτικά. Είναι αυτό που λένε οι τηλεθεατές μας, που λέγαμε από χθες ότι πας προς το Λβίβ, ότι ο Σταύρος δεν βάζει μυαλό. Τι είναι τρένο, περνάει πίσω σου, τι έχουμε. Ναι, είναι το τρένο. Είμαστε ακριβώς δίπλα στις συνδρομικές γραμμές. Πράγματι, επιστρέψαμε μάλλον στη δυτική πλευρά αυτή τη φορά. Σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει βεβαίως στη Μαριούπολη, τέλος πάντων όσο ήμασταν στην Ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, πριν από λίγα λεπτά, για παράδειγμα, ξυπνήσαμε πάλι με τις σιρήνες του πολέμου και εδώ στην Λβίβ. Και ένα μήνυμα το οποίο ακούγοντας τα μεγάφωνα που καλούσε τον κόσμο να κατέβει στα καταφύγια, καθώς υπήρχε ένδειξη για αεροπορική απειλή. Αυτό σημαίνει, μαζί βέβαια με τις προετοιμασίες που γίνονται και εδώ, πως μπορεί η Λβίβ να είναι στα δυτικά, όπως λέμε, μπορεί να έχει μια σχετική ασφάλεια, διότι εδώ είναι και το κέντρο της ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι η πόλη στην οποία συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες προτού αναχωρήσουν για την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι, όπως έγινε πώς πριν από λίγες ημέρες, τυπήθηκε στην ειδική βάση εδώ κοντά, δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Οι αρχές υπολογίζουν ότι είναι περίπου 160.000 οι άνθρωποι που έχουν έρθει από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως από τα ανατολικά βέβαια και από το Κίεβο. Και αυτοί προωθούνται μετά προς την Πολωνία, Ρουμανία κλπ. Πού πάνε? Ορισμένοι ναι, κοιτάξτε, κάποιοι έρχονται εδώ για να μείνουν μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί θεωρούν ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάποιοι άλλοι βέβαια χρησιμοποιούν τη Λβίβ ως ενδιάμεσο σταθμό προκειμένου στη συνέχεια να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος ή στη Μολδαβία και μετά στη Ρουμανία. Κυρίως βέβαια όσοι επιλέγουν την Πολωνία ως χώρα εισόδου στην Ευρώπη έρχονται στην Λβίβ. Ωστόσο, αναλόγως και από το που ξεκινάει ο καθένας, είναι μια πόλη πάντως που εξυπηρετεί να περάσει κάποιος να τη χρησιμοποιήσει ως ενδιάμεσο σταθμό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι οι αρχές της πόλης έκαναν έκκληση χθες για να ανοίξουν χώροι από γυμναστήρια, εργοστάσια, πανεπιστήμια, ακόμη και από ιδιωτικές εταιρείες που μπορεί να έχουν χώρους ώστε να στηθούν πρόχειρα καταλύματα, διότι σύμφωνα με τον Δήμο της Λβίβ, μόλις 17.000 κλίνες έχουν απομείνει στην πόλη προκειμένου να φιλοξενηθεί κόσμος, διότι έχει γεμίσει ασφυκτικά, όπως λένε. Είπαμε ότι εδώ είναι και το κέντρο της βοήθειας όπου έρχεται και από την Δύση. Έχουν οργανωθεί πάρα πολύ καλά οι Ουκρανοί εδώ. Υπάρχουν και πολύ μεγάλα καταφύγια. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία έχουν στηθεί μέσα σε υπόγεια κτίρια, μέσα σε υπόγεια πάρκινγκ, προκειμένου να παρέχουν πρώτες βοήθειες αλλά και ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους που φτάνουν εδώ. Φυσικά βλέπουμε και στο σταθμό, το είδαμε και χθες το βράδυ που φτάσαμε εμείς στη Λβίβ, ότι υπάρχουν τρένα τα οποία διαρκώς μεταφέρουν κόσμο, κυρίως βέβαια από την πόλη προς την Πολωνία. Ωστόσο, είναι και όσοι Ουκρανοί ή εθελοντές θέλουν να έρθουν από την Ευρώπη να περάσουν στην Ουκρανία, έρχονται από αυτή την πόλη ακριβώς. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και η βοήθεια της Δύσης, ακόμη και η στρατιωτική βοήθεια, έρχεται περνώντας από την Πολωνία στην Ουκρανία μέσω της Βουλή. Εσύ τι θα κάνεις, Σταύρο, θα μείνεις εκεί, θα προωθηθείς. Ενδεχομένως είναι και ένας στόχος για τους Ρώσους. Ο Σταύρος δεν θα προωθηθεί. Προς το παρόν θα δούμε. Υποθέτω, δεν ξέρω. Προς το παρόν θα μείνουμε στη Λβίβ, θα δούμε το κλίμα στην πόλη, θα δούμε την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Είναι και ανάλογα με τις συνθήκες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, να δείτε. Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το δούμε και εμείς σήμερα, θα κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Να δει κανείς πώς προστατεύουν την πόλη τους εδώ οι κάτοικοι και κυρίως είναι φοβερό τέχνη, αυτό, Σταύρο, είναι πολύ συγκινητικό το κέντρο αυτό. Της, δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το κέντρο της Λβίβ είναι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς για την UNESCO. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε εικόνες και σκηνές που βλέπαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ανθρώπους να κρύβουν έργα τέχνης, να προστατεύουν αγάλματα με κόντρα φλακέ, να καλύπτουν ακριβώς τις εκκλησίες τους για να μην πάθουν ζημιές από μια ενδεχόμενη επίθεση. Καλό ρεπορτάζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Σταύρο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.